Λοιπόν, καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε σήμερα για την συγκεκριμένη δραστηριότητα η οποία έγινε στην περιοχή μας τα δύο προηγούμενα χρόνια, που αφορά την σύμπραξη η οποία έγινε, και θα εξηγήσω μετά τι εννοούμε με αυτό, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο έχει σαν βασικό στόχο και στόχευση την καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή που και στο Δήμο Σιτίας αλλά και στον Ομό Λασιθίου το θέμα της ανεργίας μας απασχολεί έντονα και συνεχώς αυξάνεται αυτό το ποσοστό ανεργίας στον νομό μας. Άρα θεωρούμε ότι σαν αυτοδιοίκηση πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις για να καταπολεμηθεί στο μέτρο του δυνατού η ανεργία και να μειωθεί το ποσοστό της. Με βάση λοιπόν αυτή τη λογική, από τη στιγμή που μας δόθηκε η δυνατότητα μέσα από χρηματοδότηση η οποία δίνεται από χρήματα του ΕΣΠΑ, να συνεργαστούμε όλοι οι φορείς του νομού που τους απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα, και συγκεκριμένα οι τέσσερις Δήμοι, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο Δήμος Ιεράπετρας, Σιτίας και Οροπεδίου Λασιθίου, το Επιμελητήριο Λασιθίου, το Εργατικό Κέντρο Λασιθίου, ο Σύλλογος ΑΜΕΑ Γονέων και Φίλων Ιεράπετρας, και δύο ΚΕΚ, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανάπτυξης Κρήτης και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τεχνική Εκπαιδευτική ΑΕ, που τώρα πλέον λέγεται Πλοϊγός. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μία αρμονική συνύπαρξη στην ουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων του εργατικού κέντρου και του ιδιωτικού τομέα, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από την λειτουργία του ΚΕΚ. Για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτή τη χρηματοδότηση, συνεργαστήκαν λοιπόν όλοι αυτοί και κάνανε μία, θα λέγαμε, κοινοπραξία, η οποία όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει μία άλλη έκφραση, είναι μία σύμπραξη όλων αυτών των φορέων με σκοπό να διεκδικήσουμε αυτή τη χρηματοδότηση. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πράξη συνεργασίας η οποία έγινε μέσα από την σύμπραξη στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Σιτίας, ο Δήμος Ιεράπετρας, με συντονιστή τον ΟΑΣ, ο Σύλλογος ΑΜΕΑ, το Εργατικό Κέντρο και το Επιμελητήριο. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, όπως είπαμε, τον βασικό ρόλο του συντονιστή τον έπαιξε ο ΟΑΣ. Το ερώτημα το οποίο βέβαια θα πρέπει να απαντήσουμε είναι αν όλη αυτή η διαδικασία, έτσι όπως έγινε και η οποία είναι στη φάση της ολοκλήρωσή της, έχει κάποιο κέρδος. Κατά την άποψή μας, θεωρούμε ότι έχει πολύ σημαντικό κέρδος, διότι όλοι αυτοί οι άνεργοι οι οποίοι υπάρχουν, αλλά και όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να κατευθυνθούν με μια επιχειρηματική λογική στο άνοιγμα μιας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν μια γνώση αποκτήσει πού θα στηριχτούν και πώς θα ψαχθούν για να πετύχουν αυτό το οποίο θέλουν. Και όλα αυτά τους δίνεται δυνατότητα να τα πάρουν μέσα από τις διαδικασίες της εκπαίδευσης, κατάρτισης, αλλά και της συμβουλευτικής, η οποία δίνεται μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Και όταν λέμε συμβουλευτική, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν είναι μια απλή διαδικασία, τυπική, είναι μια διαδικασία στην οποία δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να δεχτεί τη νομική υποστήριξη των ατόμων που συνεργάζονται με τη σύμπραξη, την κατεύθυνση και τα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει για να ανοίξει μια επιχείρηση, μια οικονομοτεχνική ανάλυση, θα λέγαμε, που αφορά την βιωσιμότητα ή όχι της επιχείρησης, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε και ποιες επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα επιβίωσης στην περιοχή μας. Όχι να ανοίγουμε απλά κάτι παίρνοντας μια επιδότηση το οποίο να έχει ημερομηνία λήξης, αλλά πρέπει να βλέπουμε και με μια χρονική προοπτική τη βιωσιμότητα αυτής της επιχείρησης. Και βέβαια και για τους άνεργους να τους καθοδηγήσουμε σωστά, να ξέρουν πού και πώς θα πρέπει να ψαχτούν για να βρουν θέσεις εργασίας. Και όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να ισχύουν σε μια περιοχή στην οποία υπάρχουν επιχειρήσεις που να ανοίγουν θέσεις εργασίας. Και εδώ βέβαια αρχίζουν τα προβλήματα, διότι
Εάν δεν υπάρχει επιχειρηματικό ρίσκο, εάν δεν υπάρχει μια προσπάθεια από τους ιδιώτες να ανοίξουν επιχειρήσεις, τότε περιορίζονται και θέσεις εργασίας. Άρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενεργοποίηση όλων αυτών για να μπορέσουν και οι ωφελούμενοι από αυτά τα προγράμματα να βρουν στη συνέχεια μια δυνατότητα έβρεσης εργασίας ή να ανοίξουν μια επιχείρηση. Όλη αυτή η διαδικασία κινήθηκε, θεωρώ, με άριστο τρόπο. Θα σας εξηγήσει ο Μανώλης και η Κατερίνα, που είναι και πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ο Τροχός, πώς ακριβώς γίνανε όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να μείνω στο πολιτικό κομμάτι και να καλέσω όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία να μην σταματήσουν και να μην απογοητευτούν. Έχουμε δυνατότητα και στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα ανοίξουν πάλι προγράμματα. Έχουμε δυνατότητα να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες να ανοίξουν νέες επιχειρήσεις ή αυτούς που θέλουν, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και το επιχειρηματικό ρίσκο, όπως λέμε. Διότι, ναι μεν, θα πρέπει να στηριχθεί αυτό που λέμε κοινωνική οικονομία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα δεν είναι ουρανοκατέβατα. Θα πρέπει όλοι να μπουν στην επιχειρηματική λογική. Θα πρέπει να δοθεί και ένα αρχικό κεφάλαιο, το οποίο δεν μπορεί να είναι πάντοτε κρατικό. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι υπήρχαν υποσχέσεις για επιχορηγήσεις σε αυτές τις πρώτες συμπράξεις οι οποίες γίνανε, αλλά δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία και αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι αρνητικό στην όλη εξέλιξη της διαδικασίας. Και βέβαια ένα αρνητικό επίσης θεωρώ ότι είναι, θα σας εξηγήσουν και καλύτερα τα παιδιά, το γεγονός ότι την ίδια περίοδο ανοίγαν και άλλα προγράμματα κατά πολέμησης ανεργίας. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα συνωστισμός και με δεδομένο ότι οι θέσεις εργασίας στην περιοχή μας είναι λίγες, να μην υπήρχε δυνατότητα ικανοποίησης όλων. Κλείνοντας, ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε δυνατότητα να δημοσιοποιήσουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες και να καλέσω τους φίλους μας ωφελούμενους να παρακολουθούν την εξέλιξη όλων αυτών των δραστηριοτήτων, να είναι έτοιμοι και για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Εμείς σαν ΟΑΣ, σαν Δήμος και σαν επιμελητήρια θα είμαστε σε μια φάση ενεργοποίησης πάλι για να δημιουργήσουμε αντίστοιχες συμπράξεις και να διεκδικήσουμε τη δυνατότητα να καταρτήσουμε και να συμβουλεύσουμε σωστά. Και από εκεί και πέρα είπα, θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι υπάρχει και το ρίσκο και θα πρέπει και η κυβέρνηση να απλοποιήσει τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το δεδαλώδη γραφειοκρατικό τρόπο υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων. Κλείνοντας το πρόγραμμα, είναι η ώρα να κάνουμε και μια ανασκόπηση, να το δούμε δηλαδή από την αρχή πώς το ξεκινήσαμε. Το έτος 2012, η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας δημοσίευσε ολόκληρη την πρόσκληση με την οποία καλούσε τις αναπτυξιακές συμπράξεις της χώρας να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της δράσης 3 με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 με τίτλο «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2014, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με την προκήρυξη λοιπόν του προγράμματος, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Ιτίας και οι φορείς που ανέφερε ο Δήμαρχος πριν, να μην τους ξαναπώ κι εγώ, συστήσανε μία αναπτυξιακή σύμπραξη με την επωνυμία Τροχός, με συντονιστή εταίρο τον ΟΑΣ, για να υποβάλει την ολοκληρωμένη πρόταση στο παραπάνω πρόγραμμα. Η αναπτυξιακή αυτή σύμπραξη είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με μοναδικό σκοπό την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Σαν πρόεδρος της σύμπραξης είμαι εγώ, Κατερίνα Γουλιέλμου, τότε ήμουν διευθύντρια στο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικό σχολείο, το ΕΕΚ Σιτίας, και δημοτική σύμβουλος τότε, τώρα είμαι συνταξιούχος και γιαγιά. Επίσης, στο δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο της σύμπραξης συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους που ανέφερε ο Δήμαρχος πριν. Υπευλήθη λοιπόν η πρόταση με τίτλο «Συνεργασίες», η οποία και εγκρίθηκε με προϋπολογισμό 535.000 ευρώ. Περιοχή παρέμβασης του προγράμματος ήταν ολόκληρος ο νομός Λασιθίου.
Η ημερομηνία λήξης του φυσικού αυτού αντικειμένου του προγράμματος είναι η 31η Αυγούστου του 2015 και του οικονομικού αντικειμένου η 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, του 2015. Βασικός στόχος του σχεδίου ήταν η προώθηση στην απασχόληση μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και της κινητοποίησης των τοπικών φορέων 100 ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτα κοινωνικές ομάδες. Σύμφωνα με το αρχικό εγκεκριμένο σχέδιο, οι 100 ωφελούμενοι άνεργοι του προγράμματος είχαν μοιραστεί ως εξής. Άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, 65 στον αριθμό. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, 15 άτομα. Άτομα με αναπηρία, 15 άτομα. Και πρώην χρήστες ουσιών, 5 άτομα. Μετά από σχετική πρόσκληση της αναπτυξιακής σύμπραξης «Ο Τροχός», που δημοσιεύθηκε σε όλα τα ΜΜΕ του νομού μας, υπέβαλαν αίτηση 231 άτομα. Η Επιτροπή Επιλογής που συστάθηκε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος, εξέτασε και τις 231 αιτήσεις των υποψηφίων με βάση τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα τους και ο τελικός πίνακας κατάταξης μετά από αποχωρήσεις και ανακατατάξεις διαμορφώθηκε ως εξής. Άτομα βρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, 83. Άτομα με ειδικές ανάγκες, 10. Και αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, 7. Από την κατηγορία πρώην χρήστες ουσιών δεν είχαμε καμία αίτηση, καμία πρόταση. Το πρόγραμμα τώρα περιελάμβανε κάποιες δράσεις. Να τις αναφέρουμε αυτές, αριθμώντας τις. Πρώτον, δράση μελέτες. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, εκπονήθηκε μία μελέτη αγοράς της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλουμε και την πρόταση. 2. Δράση συντονισμός και διαχείριση της πράξης, που συντονιστής εταίρος ήταν ο ΟΑΣ, ο οποίος και την υλοποίησε. 3. Δράση δημοσιότητα. Η δράση αφορούσε τη δημοσιότητα του προγράμματος για την καλύτερη ενημέρωση των ωφελούμενων, των εργοδοτών, αλλά και των φορέων της τοπικής κοινωνίας, και περιελάμβανε ραδιοφωνικές καταχωρήσεις, καταχωρήσεις σε έντυπα, σε όλα τα ΜΜΕ, ημερίδες, συνεντεύξεις τύπου, όπως και η σημερινή που κάνουμε. 4. Δράση, πληροφόρηση, συμβουλευτική υποστήριξη. Αυτό ήταν και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος συμμετείχαν στη συμβουλευτική διαδικασία που αφορούσε 20 ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με οικονομολόγους, νομικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και κοινωνιολόγους με σκοπό τη στήριξη και προετοιμασία τους για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, ακόμα και την έναρξη ατομικής ή συλλογικής επιχείρησης ή ΚΙΝΣΕΠ, κοινωνικούς δηλαδή κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 5. Δράση κατάρτισης. Οι 100 ωφελούμενοι παρακολούθησαν 5 προγράμματα κατάρτισης των 20 ατόμων διαρκείας 135 ώρες το καθένα και στη Σιτία και στην Ιεράπετρα. 6. Δράση δικτύωσης. Η δράση αφορούσε τη δικτύωση της σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής παρέμβασης και τη δικτύωση της αναπτυξιακής σύμπραξης με άλλες αναπτυξιακές συμπράξεις σε περιφερειακό όμως επίπεδο. 7. Δράση διακρατική συνεργασία. Και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Στο πλαίσιο της δράσης του σχεδίου αυτού, πραγματοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι ομάδας ωφελούμενων ΑΜΕΑ από Ιεράπετρα και Σιτία στο νησί Ίσκια της Ιταλίας, με σκοπό να δούμε από κοντά και να αποκτήσουμε εμπειρία πώς λειτουργούν εκεί οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Εκεί ο θεσμός αυτός είναι πάρα πολύ διαδεδομένος και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε με τα πόσα είδαμε, διότι όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον κόσμο της τοπικής κοινωνίας αλλά και στους τουρίστες γίνεται μέσα από συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Είδαμε λοιπόν και ήρθαμε στην περιοχή μας με σκοπό την τεχνογνωσία αυτή να τη μεταφέρουμε και να γίνει κάτι και εδώ. Πάμε τώρα να δούμε όμως τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στην υλοποίηση του προγράμματος, τα οποία δυστυχώς και δεν επέτρεψαν στις αναπτυξιακές συμπράξεις να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλαμε. Και εδώ θα σας πω, επειδή δούλεψα πολύ με την ομάδα των ΑΜΕΑ, λόγω της ειδικότητάς μου, ότι ενώ η ομάδα ήταν έτοιμη, τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά, ενώ οι υποσχέσεις ήταν και επίσημα δοσμένες ότι θα πάρουν πολλά χρήματα να ξεκινήσουν, δυστυχώς δεν δόθηκε τίποτα.
Να δούμε λοιπόν τα προβλήματά μας. Πρώτα απ' όλα ήταν απίστευτη η γραφειοκρατία που μας ταλαιπώρησε όλο αυτό το διάστημα και ανάγκασε την αναπτυξιακή σύμπραξη να είναι προσιλωμένη, την κάθε αναπτυξιακή σύμπραξη, περισσότερο στον τύπο παρά στην ουσία. Επίσης, η συνεχής προκήρυξη, όπως είπε ο Δήμαρχος, όλο αυτό το διάστημα ανταγωνιστικών προγραμμάτων, όπως ήταν τα προγράμματα επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, τα γνωστά βάουτσερ που λέμε, μέσω των οποίων δεκάδες ή και εκατοντάδες άνεργοι έχουν προσληφθεί και απασχολούνται σε επιχειρήσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του εργοδότη. Επίσης, τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας των Δήμων, όπου πολλοί άνεργοι προσλαμβάνονται και εργάζονται πεντάμινα, πέντε μήνες στους Δήμους. Όλα αυτά ήταν ανταγωνιστικά σε αυτά που προσπαθούσαμε εμείς να κάνουμε. Παρά τις επισημάνσεις όμως που κάναμε, όλες οι αναπτυξιακές συμπράξεις της Ελλάδας προς το Υπουργείο Εργασίας, το μόνο πρόγραμμα που προκηρύχθηκε τελικά ήταν το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελούμενων των προγραμμάτων το ΠΕΚΟ και ΤΟΨΑ, που όμως απαιτούσε οικονομική ενίσχυση του εργοδότη, δεν ήταν όπως τα προηγούμενα. Και όπως είναι φυσικό με τις σημερινές οικονομικές συγκυρίες, ο κάθε εργοδότης προτιμούσε να προσλάβει ανέργους με τα προγράμματα βάουτσερ παρά να κάνει χρήση των προγραμμάτων αυτών που θέλαν και τη δική του οικονομική συμμετοχή. Και τέλος, παρά τις επισημάνσεις των αναπτυξιακών συμπράξεων, δεν προκηρύχθηκαν άλλα προγράμματα για ίδρυση επιχειρήσεων από τους ωφελούμενους, ούτε προγράμματα για την ενίσχυση της ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων όπως είχαν εξαγγελθεί. Και βέβαια δεν πήραμε και ποτέ τα χρήματα που μας είχαν υποσχεθεί. Θέλω να κλείσω με την ελπίδα ότι όλα αυτά που είχαν υποσχεθεί θα γίνουν, γιατί πραγματικά η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο, είναι στην κορυφή, πραγματικά δεν πάει άλλο. Βλέπω τους ανέργους, βλέπω και από τα παιδιά μου, βλέπω και από γνωστούς. Κάτι πρέπει να γίνει και εύχομαι και ελπίζω να δοθούν τα χρήματα, να αρχίσουν να ξεκινήσουν οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις για να πάρει επιτέλους μπρος και αυτός ο τόπος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είναι η τρίτη και τελευταία συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του προγράμματος. Τα προγράμματα, όπως είπε η πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, κυρία Γουλιέλμου, το οικονομικό αντικείμενο λήγει 31, το φυσικό αντικείμενο 31 Αυγούστου και το οικονομικό 30 Σεπτεμβρίου. Εγώ θα σας πω δύο πραγματάκια περισσότερα για τη δημοσιότητα του προγράμματος και την δικτύωση. Και πριν μπω σε αυτά, θα σας πω ότι στο πλαίσιο της κατάρτισης, της δράσης κατάρτισης, γίνανε 5 προγράμματα των 20 ατόμων. 3 στη Σιτία, 2 στην Ιεράπετρα. Ένα πρόγραμμα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 2 προγράμματα παραγωγή και τυποποίηση παραδοσιακών γλυκών. Ένα πρόγραμμα ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία. Επίσης, να σας πω ότι στο πλαίσιο της δράσης συμβουλευτική γίνανε 14 ατομικές και 6 ομαδικές συναντήσεις, εν πάση περιπτώσει, με τον ωφελούμενο του προγράμματος, με ειδικούς επιστήμονες, οικονομολόγους, ψυχολόγους, δικηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ. Τώρα, για τη δράση δημοσιότητα ευαισθητοποίηση θα σας πω κάποια περισσότερα πραγματάκια. Τη δράση δημοσιότητα ευαισθητοποίηση την υλοποίησε το πρώην ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, τώρα Πλοηγός, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο Δήμος Ιεράπετρας και ο Δήμος Σιτίας. Το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης είχε αναλάβει την οργάνωση και συντονισμό όλων των ενεργειών δημοσιότητας και τις δραστηριότητες του γραφείου τύπου. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου είχε αναλάβει την υποχρέωση της έκδοσης του έντυπου υλικού πληροφόρησης και συγκεκριμένα ενός φυλαδίου στην έναρξη του προγράμματος για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ωφελουμένων και μια αφίσας, όπως επίσης και την αποστολή 3 ενημερωτικών επιστολών σε επιχειρηματίες, φορείς κτλ. Ο Δήμος Ιεράπετρας είχε αναλάβει την πραγματοποίηση μιας ημερίδας στη λήξη του προγράμματος που την υλοποιήσαμε πριν μερικές ημέρες στην Ιεράπετρα με θέμα τον απολογισμό, ας πούμε, του προγράμματος
Και επίσης στις υποχρεώσεις του ήταν η δημιουργία κέντρου πληροφόρησης InfoKiosk στην περιοχή, η οργάνωση κινητών κλιματιών ενημέρωσης. Ο Δήμος Ιτίας, στο πλαίσιο του προγράμματος, είχε αναλάβει τη διοργάνωση μιας ημερίδας στην αρχή, ραδιοφωνικές ανακοινώσεις, έντυπες καταχωρήσεις και τρεις συνεντεύξεις τύπου, με τελευταία, όπως είπαμε, την σημερινή. Δύο λόγια επίσης για τη δράση της δικτύωσης. Οι φορείς που υλοποίησαν τη δράση της δικτύωσης ήταν το Εργατικό Κέντρο Λασιθίου και ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου. Το Εργατικό Κέντρο είχε αναλάβει την υποδράση διαχείριση της δικτύωσης και δικτύωση της αναπτυξιακής σύμπραξης με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς της περιοχής παρέμβασης. Ο Δήμος Οροπεδίου είχε αναλάβει την υλοποίηση της υποδράσης δικτύωση της αναπτυξιακής σύμπραξης με άλλες αναπτυξιακές συμπράξεις σε περιφερειακό επίπεδο. Τώρα, στο πλαίσιο της δράσης αυτής της δικτύωσης, ιδρύθηκε το Δίκτυο Αναπτυξιακών Συμπράξεων, το ΠΕΚΟ ΤΟΨΑ Κρήτης. Τα ΤΟΨΑ είναι τα άλλα προγράμματα απασχόλησης με ενδιάμεσο φορέα την περιφέρεια Κρήτης. Και συμμετέχουν 20 αναπτυξιακές και 20 μάλλον αναπτυξιακές συμπράξεις της Κρήτης των προγραμμάτων το ΠΕΚΟ και ΤΟΨΑ. Στο πλαίσιο του δικτύου πραγματοποιούνται συχνές συναντήσεις των μελών, έχουν γίνει συμμετοχές σε εκθέσεις, έχει οργανωθεί ημερίδες, εκδηλώσεις κτλ. Θα προχωρήσω παρακάτω σε ένα πιο ουσιώδες κομμάτι, προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας. Τι καταφέραμε δηλαδή μέσω των προγραμμάτων. Από τους 100 ωφελούμενους των προγραμμάτων, 6 άτομα έχουν προχωρήσει στην έναρξη ατομικής επιχείρησης, για τους οποίους είχε εκπονηθεί το business plan. Και 17 έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις εργασίας σε τοπικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων 6 μέσω του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόληψη ωφελουμένων, το ΠΕΚΟ και το ΟΨΑ. Κατά το πρώτο τρίμηνο της εργασίας τους, αλλά και 6 μήνες μετά την τοποθέτησή τους, υπήρχε επικοινωνία τηλεφωνική με τους ωφελούμενους, με σκοπό την παροχή στήριξης και πληροφόρησης σε θέματα που ενδεχομένως τους απασχολούσαν. Να αναφέρουμε ότι εκπονήθηκαν και 15 επιχειρηματικά σχέδια για ωφελούμενους που ενδιαφερόταν για τη σύσταση ατομικής επιχείρησης και 3 επιχειρηματικά σχέδια για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Επίσης, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων, εν πάση περιπτώσει, του προγράμματος, θα σας παρουσιάσω κάποιες υποίδρυσεις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που επρόκειτο να δημιουργηθούν και οι οποίες είχαν δουλευτεί πάρα πολύ καλά με συναντήσεις και μαζί μας και με κοινωνικούς λειτουργούς και με δικηγόρους, οικονομολόγους κτλ. Βέβαια, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, λόγω του ότι τελικά η χρηματοδότηση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που επρόκειτο να δοθεί από το Υπουργείο, δεν δόθηκε και έτσι έχουν μείνει υποσύσταση στην ουσία, λοιπόν. Ποιες ήταν? Ήταν μια ομάδα παραγωγή και τυποποίηση παραδοσιακών γλυκών, τα κλασικά, τα γνωστά, ας πούμε, ξεροτίγανα, καλιτσούνια κτλ. Μια ομάδα φροντίδας ηλικιωμένων, κατοίκων φροντίδας ηλικιωμένων, μία ομάδα με κοινωνικό φροντιστήριο και φροντίδα παιδιών, μία τέταρτη ομάδα παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, καφενείο, κέτερινγκ, κατασκευή χρηστικών αντικειμένων, που είναι η ομάδα η οποία είχε και ΑΜΕΑ, και άλλη μία ομάδα φροντίδα παιδιών, παιδότοπος κτλ. Όπως σας είπα, είχαν γίνει πάρα πολλές συναντήσεις. Μάλιστα, η ομάδα των ΑΜΕΑ είχε γραφεί και στο Μητρό του Υπουργείου, στο Μητρό Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου. Εν πάση περιπτώσει, τελικά η αναμενόμενη χρηματοδότηση, όπως είπαμε, δεν ήρθε. Οι άνθρωποι είναι άνεργοι, όπως καταλαβαίνετε. Χρήματα δεν είχαν και έτσι παραμείνουν. Μένει όμως η δουλειά που έγινε παρακαταθήκη. Εάν βγουν προγράμματα ενίσχυσης όπως έχουν υποσχεθεί της κοινωνικής οικονομίας, είναι πολύ εύκολο να επαναδραστηριοποιήσουμε αυτές τις ομάδες και εκτός προγραμμάτων, έτσι, και ασχέτως αν έχουν λήξει τα προγράμματα, και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τις ιδρύσουν.